στον αέρα βρίσκεται η διαδικασία πιστοποίησης των αγροτών για την ασφαλή χρήση φυτοφαρμάκων, καθώς υπολογίζεται ότι λιγότεροι από 100.000 σε σύνολο 600.000 παραγωγών σε όλη τη χώρα έχουν εξασφαλίσει τη σχετική άδεια. Όχι, δεν μπήκα καθόλου. Τι να μάθουμε, αφού να τους μάθουμε εμείς, ναι, όχι να μας μάθουν. Ναι. Το ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο καταγράφονται όσοι έχουν περάσει τις εξετάσεις μπλόκαρε μετά την καταχώρηση των πρώτων 80.000 πιστοποιημένων αγροτών και δεν περιλαμβάνει όσους έσπευσαν λίγο πριν από τη λήξη της πρώτης φάσης πιστοποίησης να καθίσουν στα θρανία. Ήταν δύσκολα? Όχι, εύκολα. Όταν είσαι παραγωγός είναι όλα εύκολα. Είναι πράγματα που τα ξέρατε? Πολλά, πολλά, πολλά. Είμαστε πολλά χρόνια στην γεωργία πάνω. Μια δεν δούλευε το σύστημα, την άλλη έδιναν εξετάσεις που αυτές δεν καταχωρούσαν, δεν καταχωρούνταν στο σύστημα του Υπουργείου. Προχωράει με ρυθμούς χελώνας. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα έχει τον επόμενο καιρό επιτυχία και κατά πόσο οι αγρότες θα τρέξουν να βγάλουν το πιστοποιητικό αυτό. Θα το δούμε στην πορεία. Εξαιτίας του απίστευτου αλαλούμ δόθηκε ήδη επαόριστον παράταση στην πρώτη φάση της διαδικασίας, στην οποία το κόστος κατάρτισης των αγροτών είναι σχετικά χαμηλό, δηλαδή παράβολο ύψους 25 ευρώ για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ένα ποσό που ξεκινά από τα 20 ευρώ για τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργούν τις εξετάσεις. Αν δεν το έχω, πιστεύω ότι θα έχω πρόβλημα. Λογικά θα έχω. Αλλά πιστεύω να προλάβω το βγάλω. Έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα χρειάζονται? Γύρω σε 70 ευρώ, από ό,τι ξέρω. Έγινε το τελευταίο χρόνο ένα μπάχαλο. Υπήρξαν διάφορες τιμές. Οι τιμές αυτές εκτός των παράβολων των 25 ευρώ κυμαινόταν από 50 μέχρι 100 ευρώ κόστος επιπλέον για να πάρει κάποιος το πιστοποιητικό. Αυτό ήταν απαράδεκτο. Αυτό έχει ως επακόλουθο οι γεωπόνοι να εξακολουθούν να πωλούν φυτοφάρμακα χωρίς έλεγχο, ακυρώνοντας στην ουσία το στόχο του μέτρου. Το έχω κάνει, ναι. Ήταν δύσκολο? Εντάξει. Δύσκολο, εύκολο. Έπρεπε να το κάνουμε. Τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να το κάνουν, το κάνανε τώρα για να πάρουν πάλι λεφτά. Λεφτά, αυτό είναι καθαρή γραφειοκρατία. Γιατί να δώσουμε τα 70-80 ευρώ? Μπορείτε μετά να αγοράσετε φυτοφάρμακα αφού δεν θα έχετε πιστοποίηση? Όχι. Από ό,τι ακούω δεν μπορούμε. Για γραφειοκρατική διαδικασία με εισπρακτικά και μονοκίνητρα κάνουν λόγο οι παραγωγοί, ως όμως και οι αγροτοσυνδικαλιστές, οι οποίοι θεωρούν άσκοπο το συγκεκριμένο μέτρο και προτείνουν να ενταθούν οι έλεγχοι για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων που πρέπει να έχουν όσοι τα διαθέτουν για πώληση. Στην πιστοποίηση, να ξέρετε, έχουμε μπει όλη η παραγωγή. Δηλαδή, δεν μπορείς να καγερίζεις, δεν μπορείς να πάρεις οτιδήποτε από το γεωπόνο, αν δεν στο πιστοποιήσει. Τώρα, αν δεν είσαι στην πιστοποίηση, δεν μπορείς να πουλήσεις. Σε μαγαζιά εννοώ, όπως είναι η Λαχαγορά, ή να στείλεις στο εξωτερικό. Εδώ στη Λαϊκή πουλάς, αν θέλεις, χωρίς πιστοποίηση. Εγώ, ας πούμε, έχω τώρα 5 στρέμματα, έτσι, δηλαδή πρέπει να δώσω 1.500 ευρώ. Για ποιο λόγο? Τόσο ακριβώς.